Θα πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Θα καλημερίσω την Υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλ, την κυρία Σοφία Βούλτεψη και συνάδελφο, δημοσιογράφο. Καλή σας ημέρα, κυρία Βούλτεψη. Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές. Λοιπόν, έχουμε ένα θέμα το οποίο κυριαρχεί. Μιλούμε για την υπόθεση Λιγνάδη. Ένα θέμα το οποίο προφανώς απασχολεί την κοινή γνώμη, γιατί έχει βαρύτατη ηθική απαξία οι κατηγορίες οι οποίες αποδίδονται στον κύριο Λιγνάδη, και είναι προφανές ότι είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί την κοινή γνώμη. Έχουμε ταυτόχρονα όμως και μια πολιτική αντιπαράθεση για το συγκεκριμένο θέμα, με την αξιωματική αντιπολίτευση να επιλέγει τη λογική του πολιτικού εμφυλίου και να λέει ότι υπάρχει ευθύνη ευθέως της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού για το συγκεκριμένο θέμα. Θέλω το σχόλιο σας. Ακούστε. Έχουμε ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Μια υπόθεση εξαιρετικά δυσόδη με βαριά ποινικά χαρακτηριστικά. Αυτό όμως που γίνεται αυτή τη στιγμή οδηγεί πραγματικά σε συσκότηση και αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης από το κυρίως πρόβλημα. Διότι δεν είναι δυνατόν. Σε ποιο πράγμα αναφέρεστε, τι γίνεται. Όλη αυτή η συζήτηση, η κομματικοποίηση, η πολιτικοποίηση με ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ βέβαια αυτής της υπόθεσης, λες και κάποιος ήξερε, και ενώ ήξερε διόρισε τον κύριο Λιγνάδη, αυτό το πράγμα που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ από την πρώτη στιγμή, χωρίς να το λέει ευθέως, δηλαδή χωρίς να λέει ποια είναι η κατηγορία, για ποιο πράγμα, δηλαδή γιατί, ποια είναι η κατηγορία εναντίον, ξέρω εγώ, της κυβέρνησης, του Πρωθυπουργού κτλ. Εκεί σταματάνε, ότι δεν έγινε ο διαγωνισμός και τα λοιπά. Όχι, ποια είναι η κατηγορία. Η κατηγορία ποια είναι σε σχέση με το έγκλημα. Εκεί λοιπόν αυτό, τι γίνεται. Όταν αρχίζει και πολιτικοποιείται μια τέτοια, πολιτικοποιείται και κομματικοποιείται τέτοια υπόθεση, επειδή αυτές οι υποθέσεις και η σεξουαλική κακοποίηση γενικά δεν έχει χρώμα ούτε κόμμα, τότε επιχειρείται ουσιαστικά, πραγματοποιείται η ουσιαστική συγκάλυψη του εγκλήματος. Γιατί στρέφεται αλλού η προσοχή της κοινής γνώμης και όχι σε αυτό το κορυφαίο ζήτημα, το οποίο πρέπει να αποκαλύπτεται και όχι να συγκαλύπτεται. Πολύ περισσότερο που αυτό το κάνει ο κύριος Τσίπρα και μετά με ύπουλο τρόπο διάφορα τρόλς και διάφοροι, ξέρω εγώ, τι να πω τώρα, δημοσιογράφηση εισαγωγικά κτλ. Όχι, θα πείτε, όχι δημοσιογράφηση εισαγωγικά. Εσείς δεν κρύβετε τα λόγια σας, είστε παλιά δημοσιογράφοι. Να σας πω κάτι, ναι. Επειδή είδα συναδέλφους μας, πραγματικά συναδέλφους μας, πια τους βάζω στα εισαγωγικά, που τους ξέρουμε χρόνια, δεν είναι ένας και δύο. Ποιους λέτε, κυρία Βούλτεψη, γιατί δεν λέτε ονόματα. Δεν, ακούστε, επειδή εγώ δεν μπαίνω στο διαδίκτυο και στο Twitter και σε αυτά ποτέ, γιατί θεωρώ ότι εκεί είναι πλέον σημείο εκτόνωσης, είναι ένας βούρκος πια, που καθένας εκτονώνει ό,τι νομίζει ότι μπορεί να εκτονώσει. Όμως θέλω να πω το εξής. Όταν εγώ μιλάω θεσμικά, έχεις ένα κόμμα που είναι στην αξιωματική αντιπολίτευση και όταν ξανά ήταν στην αξιωματική αντιπολίτευση, ο αρχηγός του έχει στείλει επιστολή στο Μαδούρο και του λέει ότι για την περίφημη σεξουαλική κακοποίηση στην πρεσβεία της Βενεζουέλας, και του λέει μέχρι στιγμής το προσωπικό της πρεσβείας έχει επιδείξει πολιτική ωριμότητα και δεν θα λάβει μέτρα εντός της Ελλάδας. Όταν λοιπόν έχεις αποκαλέσει τη συγκάλυψη, πολιτική ωριμότητα, πρέπει να προσέχεις πάρα πολύ τι λες και για ποιον το λες. Και να σας πω και κάτι άλλο. Δεν μου λέτε, κύριε Τζένο, θυμάστε χρόνια που ερχόταν στην Ελλάδα ο Ταρίκ Ραμαντάν, αυτός ο Ισλαμολόγος, ο οποίος είναι εγγονός του ιδρυτή των αδελφών μουσουλμάνων, και τον είχαν εδώ πέρα όλη η αριστερά και όλος ο σοσιαλισμός να τον περιφέρουν ως μεγάλο διανοητή της Οξφόρδης κτλ. Και έχει συλληφθεί για βιασμούς. Τι πρέπει να κάνουμε τώρα εμείς? Να τους βγάλουμε στις φωτογραφίες, ας πούμε, και να πούμε ήξεραν? Έχει κάποια λογική αυτό το πράγμα? Δηλαδή υπάρχει περίπτωση εγώ ποτέ να πω ότι ο τάδε πολιτικός ή ο τάδε πολιτικός που έφερε το Ραμαντάν εδώ ήξερε ότι είναι βιαστής και ενώ το ήξερε τον έφερε? Αυτό το πράγμα δηλαδή ξεπερνάει, δεν είναι θέμα πια πολιτικής. Δεν είναι πια θέμα δημοσιογραφία. Ξεπερνάει κάθε όριο λογικής. Γι' αυτό δεν μπαίνω σε αυτές τις λεπτομέρειες. Γιατί θέλω να στέκομαι πάντα σε αυτό το γενικό που μας κάνει να σκεφτόμαστε τους ανθρώπους. Ωραία. Είναι δυνατόν δηλαδή
στη Σερβία τώρα, πριν τώρα, τον περασμένο μήνα που ξέσπασαν τα σκάνδαλα, εμπλεκόμενος ήταν ένας σπουδαίος ιερότερος καθηγητής δραματικής τέχνης, ο περίφημος Μίκα. Τι είπανε στη Σερβία? Ότι ο Μίκα φωτογραφήθηκε με τον τάδε, με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, με τον πρωθυπουργό, με τον τάδε πολιτικό, που 30 χρόνια που έκανε αυτή τη δουλειά και αποκαλύστηκε τώρα και ήταν ιερότερας, είχε φωτογραφηθεί με τους πάντες, σας πληροφορώ. Τι είπανε? Ότι ξέρανε. Ωραία. Ωραία, λοιπόν, ένα λεπτό. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με την κριτική που ασκείται από την αξιωματική αντιπολίτευση σε σχέση με το πρόσωπο της κυρίας Μενδώνη. Αν δηλαδή θα έπρεπε να παραιτηθεί ή όχι, και αν θα έπρεπε κάποιος να αναλάβει την ευθύνη. Θέλω τη δική σας άποψη γι' αυτό. Ακούστε, θα σας πω κάτι. Δεν είμαι εγώ εκείνη η οποία διορίζω και παρετώ τους υπουργούς. Αυτό τώρα είναι ένα ζήτημα πάλι που ξεκινάει από το προσωπικό. Ένα λεπτό. Εγώ θέλω να ρωτήσω τη Σοφία Βούλτεψη. Αν η Σοφία Βούλτεψη, τώρα για να μην κρυβόμαστε από τις λέξεις, ήταν υπουργός πολιτισμού. Ναι, δηλαδή, και είχε να διαχειριστεί αυτό το πράγμα, τι θα έκανε η Σοφία Βούλτεψη, εγώ θέλω να ξέρω. Εντάξει, τώρα κοιτάξτε. Δεν μπορώ, κάνε με προφήτη να σου πω ποιος είσαι. Δεν γίνεται αυτό έτσι να το πάμε. Δεν το έχω κάνει ποτέ με το αν δεν δούλεψα ποτέ ούτε στη δημοσιογραφία. Θέλω να πω το εξής. Εδώ δεν έχουμε. Δηλαδή, όταν κατατέθηκε στην εισαγγελία 6 Φεβρουαρίου η καταγγελία, η παρέτηση του κυρίου Λιγανάδη έγινε αμέσως αποδεκτή. Παρετήθηκε και έγινε αμέσως αποδεκτή. Τι νόημα έχει πάλι αυτή η συζήτηση? Γιατί αυτή η συζήτηση πάει στην προηγουμένη, κύριε Τζένο. Δηλαδή, πολιτικοποιούμε. Δηλαδή, τι θα γίνει? Άντε λοιπόν και παρετείτε με υπουργούς και παρετούνται δύο και παρετούνται τρεις. Τι θα αλλάξει δηλαδή? Ποιο είναι το θέμα μας? Αυτό είναι το θέμα μας. Ή το θέμα μας είναι ότι βρισκόμαστε σε ένα γαϊτανάκι αποκαλύψεων φρικόδους χρειάς, που πρέπει ουσιαστικά να δούμε πώς θα τα αντιμετωπίσουμε? Δηλαδή, άντε λοιπόν, ωραία, ας πούμε ότι παρετούνται και ένα, δύο, τρεις, πέντε, βγάλετε μέχρι δεν ξέρω τι. Τι κέρδος, δηλαδή, ποιος θα έχει αυτό το κέρδος? Δεν λέω εγώ να παραιτηθεί, να παραιτηθεί κάποιος. Δεν με ενδιαφέρει. Αυτό είναι προσωπικό ζήτημα και είναι ζήτημα του Πρωθυπουργού και όποιον αφορά το ζήτημα. Αλλά πέστε μου, το αποτέλεσμα ποιο θα είναι δηλαδή? Ωραία, δηλαδή τι θα γίνει? Θα λυθεί σαν καλύτερα το πρόβλημα? Ξέρω, πούμε την εξουσία. Εγώ ρωτώ εσάς. Γιατί εδώ σας το πιάνε... πρόβλημά μας, κύριε Τζένο, ένα δευτερόλεπτο. Το πρόβλημά μας εδώ, ξέρετε ποιο είναι? Δεν είναι μόνο η μία περίπτωση. Είναι ο εξουσιαστής που χρησιμοποιεί την εξουσία του σε διάφορους χώρους, προεξάρχοντος του θεάτρου, ξέρω εγώ, του καλλιτεχνικού, αλλά σε διάφορους χώρους, το φανάζω καιρό, και λέει ότι αν δεν γίνει αυτό, δεν θα έχεις μέλλον στην καριέρα σου. Μάλιστα. Αυτό πρέπει να αντιμετωπίσουμε στην κοινωνία. Ναι, και να ανοίξουμε και τη συζήτηση, γιατί δεν είναι μόνο η παιδεραστία στον χώρο του θεάτρου, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, γιατί είστε και πολλά χρόνια δημοσιογράφος. Δεν ξέρω τώρα γιατί. Εγώ ξέρω για τη σεξουαλική παιδεραστία. Ακούστε, η παιδεραστία είναι το κακούργημα των κακουργημάτων. Έτσι, μπράβο. Να τα λέμε κι αυτά. Δεν ναι. συζητάμε γι' αυτό. Εγώ μιλάω πια και για άλλα θέματα, όπως είναι η σεξουαλική παρενόχληση, η σεξουαλική κακοποίηση. Να μην θυμηθούμε τώρα τι έγινε και με τον ποινικό κώδικα επί ΣΥΡΙΖΑ που το είπα εγώ προηγουμένως. Ανέφερα προηγουμένως και ακριβώς έκανα ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό ήταν δηλαδή. Να ρωτήσω τρομερό. Κάτι άλλο, κυρία Βούλτεψη, επειδή μέσα στην συζήτηση που έχει ανοίξει, και μια κουβέντα από μαρτυρίες. Είχαμε προηγουμένως εδώ και τον Βασίλη τον Λαμπρόπουλο, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ότι υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες από γείτονες, οι οποίοι λένε ότι υπήρχε ένας κοινωνικός λειτουργός, ο οποίος λειτουργούσε ως ενδιάμεσος με μια μη κυβερνητική οργάνωση, όχι αυτή την οποία διέρευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάποιοι, αλλά μια μη κυβερνητική οργάνωση, η οποία έφερνε παιδιά, ανήλικα παιδιά, υποτίθεται να κάνουν θέατρο με τον κύριο Λιγνάδη. Και θέλω να ρωτήσω, επειδή το θέμα των μη κυβερνητικών οργανώσεων και το θέμα των ανηλίκων είναι ένα θέμα το οποίο έχει συζητηθεί πάρα πολλές φορές, και θέλω να θυμηθούμε και κάτι το οποίο είχε πει ο κύριος Δρίτσας, αν δεν κάνω λάθος, για τις κατηγορίες τις οποίες υπήρχαν, ότι αυτό το οποίο λέμε εμείς τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, και αφορά τον κύριο Λιγνάδη, ήταν καθημερινότητα στις δομές, ο βιασμός, οι βιασμοί δηλαδή ανηλίκων, εκείνη την περίοδο. Να ακούσουμε λίγο το συγκεκριμένο απόσπασμα και θέλω να με βοηθήσετε κι εσείς λίγο. Ναρκωτικά, εμπόριο ανθρώπων, ακόμα και βιασμοί μικρών παιδιών εντός της Μόριας. Το θέμα όμως είναι, κύριε Οικονόμου, δηλαδή, κύριε Αναστοπούλου, στο εξάμεινο. Τι θα πει αυτό, κύριε Δρίτσα? Αυτά τα λέγαμε. Τι θα πει το μία φορά στο εξάμεινο? Δεν τρέπεσε να το λέει αυτό το πράγμα? Είναι ίσονο σημασία στο μία φορά στο εξάμεινο? Πώς το λέει? Η βιασμή των παιδιών. Ήμουν υπεύθυνος πολιτικά. Τι είναι αυτό που είπατε, κύριε Δρίτσα?
Είναι ίσονο σημασία ο βιασμός μικρών παιδιών και το εμπόριο ανθρώπων έστω και μία φορά το εξάρτητο. Λυπάμαι, κύριε Δρίτσα. Λυπάμαι για αυτό που είπατε δημόσια, κύριε Δρίτσα. Αυτό είναι ο αριστερό ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι ο αριστερό ΣΥΡΙΖΑ. Να λέτε μία φορά το χρόνο είναι σωστές αυτές οι καταστάσεις. Λυπάμαι, κύριε Δρίτσα. Είστε, λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτό που είπατε είναι κατάψυστο. Συμφωνείτε με την τρομολαγνία. Το ακούσατε το απόσπασμα και επειδή υπάρχει θέμα με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, τι έχει γίνει? Γιατί το Υπουργείο υποτίθεται ότι μία από τις συζητήσεις που είχε κάνει είχε ψάξει να βρει, να καταγράψει μη κυβερνητικές οργανώσεις, να δει τι γίνεται στις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Για δώστε μας λοιπόν τι γνωρίζετε εσείς γι' αυτά. Κοιτάξτε, η υπόθεση αυτή αφορά το 2017 για την οποία μιλάει ο συνάδελφος ο κ. Λαμπρόπουλος. Όπως ξέρετε, στους διάφορους καταβλισμούς υπήρχαν πάντοτε ασυνόδευτα παιδιά, τα οποία έφταναν με διάφορους τρόπους στην Ελλάδα. Πολλές φορές οι συνοδοί τους, που μπορεί να μην ήταν και οι γονείς τους ή οι κηδεμόνες τους, τα εγκατέλειπαν μέσα στους καταβλισμούς ή συνέβαινε κάτι και συλλαμβάνονταν οι γονείς τους και μένανε αυτά ασυνόδευτα. Αυτά τα παιδιά ζούσανε μόνα τους ουσιαστικά υπό την εποπτεία κάποιων γειτόνων ή μαζί με κάποιους άλλους, υπό την εποπτεία των διοικητών των καταβλισμών, ζούσαν μέσα στους καταβλισμούς. Αυτό ήταν πραγματικά ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί ήταν πολύ μεγάλος ο αριθμός. Σκεφτείτε ότι παραλάβουν 5.200 παιδιά. Και προφανώς υπήρχαν υποψίες, συζητήσεις ότι πως ένα παιδί όταν είναι απροστάτευτο μόνο του είναι πάντοτε ένα πρόβλημα. Γι' αυτό λοιπόν ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, από την πρώτη στιγμή είπε: εντάξει, το μεταναστευτικό, το προσφυγικό, έχουμε πρόβλημα κτλ. Έχουμε όμως υποχρέωση ιονή προστασίας της παιδικής ηλικίας. Και πρέπει αυτό να το κάνουμε τώρα. Να φύγουν τα παιδιά από τα κέντρα υποδοχής, να μπουν στους ξενώνες όλα. Υπήρχαν ξενώνες και πριν, αλλά δεν ήταν τόσο πολύ. Και ανέθεσε πρώτο το συντονισμό και μετά την ειδική γραμματεία προστασίας ασθενόδευτων ανηλίκων. Συμφωνούμε. Εγώ λέω άλλο πράγμα. Έρχεται λοιπόν. Ένα δευτερόλεπτο. Έρχεται λοιπόν η κυρία Ραπιδάκη μέσα σε λιγότερο. Μάρτιο του 20 έγινε η γραμματεία, μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο, να μαζέψει όλα τα παιδιά από παντού και να τα βάλει σε ασφαλείς χώρους, γιατί σας θυμίζω ότι υπήρχαν και πάνω από 300 παιδιά σε προστατευτική φύλαξη μέσα στα αστυνομικά τμήματα και κάνανε τους παιδαγωγούς οι αστυνομικοί και οι αστυνομικοί. Τώρα, ως προς σεισμικιών. Παλαιότερα, όπως ξέρετε, δεν υπήρχε κανένας έλεγχος στις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Υπήρχαν και αλώνιζαν, όπως έγραφα και έλεγα και τότε, χιλιάδες μη κυβερνητικές οργανώσεις σε όλη τη χώρα. Αρκούσε να δηλώσεις με ένα όνομα ότι είσαι μη κυβερνητική οργάνωση και έπαιρνες χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαίως δεν υπήρχε κανένας έλεγχος. Από το Μάρτιο του 20 έχει ανοίξει εδώ στο Υπουργείο μας ένα μητρό μη κυβερνητικών οργανώσεων. Σκεφτείτε, κύριε Τζένο, από εκείνες τις χιλιάδες οι οποίοι επαρίσταναν τους ανθρωπιστές και ουσιαστικά λειτουργούσαν ως μη κυβερνητικές οργανώσεις, έχουν έρθει να εγγραφούν όχι πάνω από 25. Γιατί είναι τόσο αυστηρά τα κριτήρια και για διάφορους δικούς τους λόγους που δεν θέλουν να αποκαλύψουν, γιατί έχει και ISO και φορολογικά θέματα, έχει πολλά. Έχει πρωτόκολλα όσον αφορά όταν πρόκειται για ευάλωτη. Καλά, εδώ δεν μιλάμε για ISO, μιλάμε για καταγγελίες που λέγανε ότι πηγαίνανε παιδιά σε ανθρώπους που έκαναν παιδεραστία. Δεν μιλάμε για ISO και φορολογικά. Αλλά, όταν δεν έχεις έλεγχο, ποιον προσλαμβάνεις που κάνει κάτι, δηλαδή ο έλεγχος του κράτους πρέπει να υπάρχει. Γιατί. Ναι, ναι, υπάρχει, αλλά εγώ δεν έχω δει και την έρευνα ακόμα για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, η οποία έχει πάει στον εισαγγελέα να δει να έχει αποτέλεσμα. Δεν έχω δει τι γίνεται. Αυτό είναι θέμα της. Πάλι και αυτό είναι θέμα της εισαγγελέας. Δεν πρέπει και εσείς να παρεύετε να πείτε. Είναι θέμα της δικαιοσύνης. Ακούστε, εμείς αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να είμαστε σίγουροι για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις που πιστοποιούμε εδώ, στο Υπουργείο μας. Σας είπα ότι είναι πολύ λίγες για να καταλάβετε τι σημαίνει αυτό. Και μόνο αυτές υπάρχουν για το Υπουργείο μας όσον αφορά ανάθεση διαφόρων εργασιών και έργων, είτε πρόκειται για ενηλίκους είτε πρόκειται για ανηλίκους. Θέλω να σας πω δηλαδή ότι εμείς ως Υπουργείο αυτό το οποίο κάνουμε είναι αυστηρός έλεγχος και πολλές προϋποθέσεις, αυστηρό μητρό
για τις οργανώσεις που εγγράφονται εδώ, στο Μητρό το δικό μας. Ωραία. Από εκεί πέρα η δικαιοσύνη, ναι. Νοείται, η ΚΟΦΕΝ ότι ερευνά όλες τις υποθέσεις, έτσι. Και το ρεπορτάζ του συναδέλφου και τα λοιπά. Εμείς είμαστε σε πολύ στενή συνεργασία με την εισαγγελία ανηλίκων, να ξέρετε, σχεδόν καθημερινή, γιατί πάντα καθημερινά υπάρχουν πάσης φύσεως προβλήματα, εγκατάλειψη παιδιών που πρέπει να μεταφερθούν, σύλληψη γονέων, ενδοοικογενειακή βία. Έχουμε συνέχεια τέτοια, γιατί έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Λοιπόν, εδώ περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Κυρία Βούλτεψη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ωραία, επικοινωνία. Ναι, καλή σας ημέρα.